Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Εν μέσω θέρους ξεκίνησε ο πόλεμος των καναλιών ή μάλλον ο πόλεμος για τις καινούργιες άδειες των καναλιών. Όπως ξέρουμε, το παπούτσι είναι πάρα πολύ στενό. Είναι κάτω από 36 νούμερο. Και ένα φυσιολογικό πόδι, το οποίο κινείται από 42 μέχρι 44, ανδρικό πόδι βέβαια, όχι γυναικείο, είναι αδύνατο να χωρέσει. 4 είναι οι άδειες για τα κανάλια, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλει είναι 7, αν δεν κάνω λάθος. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο, πάντοτε εν μεσοθέρους, καθώς εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο οι αρμόδιοι υπουργοί, αντί να πάνε στη Μεγαλόχαρη να ανάψουν μια λαμπάδα ίσα με τον πόη τους, θα κάθονται μέσα στα δωμάτια, προβλέπεται και μια ωραία διαδικασία έτσι κλειστών δωματίων, για να δούνε ποιος θα πάρει άδεια και ποιος δεν θα πάρει άδεια. Προσέξτε, αν κάποιος μέχρι τώρα δεν έχει τηλεόραση και δεν πάρει άδεια, εντάξει, θα χάσει κάποια λεφτά και πιθανώς θα διαψευστούν οι προσδοκίες των φίλων του και της δικής του οικογένειας ότι θα γίνει καναλάρχης. Το κακό δεν είναι μικρό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολύ μεγάλο. Εάν κάποιος όμως που έχει κανάλι δεν πάρει άδεια, αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα που θα προκύψει θα είναι μείζον, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα χάσουν τη δουλειά τους, θα υπάρξουν ανατροπές στη διανομή της διαφήμισης και στη διαφημιστική πίτα και ούτω καθεξής. Είπα και διαφημιστική πίτα και πρέπει, δεν θα το κάνουμε απόψε, αλλά στην πορεία των εκπομπών μας θα σας εξηγήσουμε πώς η κυβέρνηση ετοιμάζεται να τακτοποιήσει και το θέμα της διανομής διαφήμισης. Φτιάχνει μια πλατφόρμα, μια διαφημιστική πλατφόρμα. Αυτό θα γίνει με νόμο που θα πάει στη Βουλή και θα προκαλέσει, όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτός ο νόμος θύελλα. Αλλά πρώτα, τα κανάλια. Η μάχη λοιπόν για τα κανάλια ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή, δηλαδή χθες. Είδαμε να ανταλλάσσονται επιθέσεις από το ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης στο άλλο. Είδαμε βολές εναντίον υποψηφίων καναλαρχών και ήδη λειτουργούντων με την ιδιότητα αυτή και ούτω καθεξής. Θα τον παρακολουθήσουμε τον πόλεμο στην πορεία, πάντως θα είναι οξύς και σκληρός και θα έχει και πάρα πολλά παρεπόμενα. Τώρα, στην ατζέντα της επικαιρότητας. Εκλογικός νόμος. Τετάρτη ολοκληρώνεται η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή και μετά πάμε στην ολομέλεια. Η κυβέρνηση κάθεται και αθρίζει. Μία από εδώ, μία από εκεί, 20 από εδώ, 30 από εκεί. Όπως και να τα αθρίσει κανείς τα κουκιά μέσα στη Βουλή, δεν βγαίνουν παραπάνω από 197. Δηλαδή, στην καλύτερα των περιπτώσεων, λείπουν 3 κοινοβουλευτικές ψήφοι για να πατήσει η κυβέρνηση στο μαγικό νούμερο 200 και να ισχύσει η απλή αναλογική από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αλλιώς, περνάει η απλή αναλογική, αλλά ισχύει από τη μεθεπόμενη. Δηλαδή, χάνεται το τακτικό όπλο το οποίο έχει επιστρατεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να παραμείνει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Πάντοτε στην επικαιρότητα. Είχαμε μία αξιοσημείωτη διαφοροποίηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Σύνοδο Κορφής του ΝΑΤΟ που γίνεται στη Βαρσοβία. Εκεί που ομονοούσαν και ομοφωνούσαν όλοι οι εκπροσωπούντες χώρες, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ότι πρέπει να μπουν σε μία γραμμή και να οξύνουν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο κύριος Τσίπρας πήρε το λόγο και έβαλε κάποιους αστερίσκους. Με αποτέλεσμα να τον διακόψει ο Μπαράκ Ομπάμα και να εκφράσει τις γνωστές θέσεις της Αμερικής, που θέλει ακριβώς να στοιχηθούν και οι Ευρωπαίοι μέλη του ΝΑΤΟ μαζί της, σε αυτή την αντιπαράθεση με την Ρωσία, που έχει ξεκινήσει να χτυπάει κόκκινο από την εποχή που η Κρυμαία άλλαξε χέρια και από την εποχή που εκδηλώθηκε η κρίση στην Ουκρανία. Τώρα, πάντοτε στην επικαιρότητα έχουμε ένα Eurogroup σήμερα, στο οποίο συζητείται το μεγάλο θέμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αλλά και το πολύ μεγαλύτερο θέμα των Ιταλικών τραπεζών. Κυρίες και κύριοι, φέτος το καλοκαίρι, αυτό που συγκλονίζει τα γραφεία στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο δεν είναι η ελληνική περίπτωση πως ήταν πέρσι, είναι η περίπτωση των Ιταλικών τραπεζών. Ο Ρέντσι επιμένει να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με χρήματα της Ιταλίας.
Αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν επιτρέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο λένε ότι θα θεωρηθεί bail-in και θα τεθούν πολλά και αγωνιώδη ζητήματα μπροστά στην ιταλική κυβέρνηση. Είμαστε στο μέσο του κυκλώνα. Η καταιγίδα θα χοντρίνει γύρω από την Ιταλία ακόμη περισσότερο τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά προσέξτε, προσέξτε. Σε επίπεδο Βρυξελών και Βερολίνου υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ελληνικό αίτημα. Δηλαδή, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να υποβάλει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι μπορούμε να κρατήσουμε το πλεόνασμα μέχρι το 18 στο 3%, αλλά θα ζητήσει από το 19 και μετά να έχουμε χαλάρωση του πρωτογενούς πλεονάσματος. Δηλαδή το 3 να γίνει 2 ή να γίνει και 1,5. Θα το δεχθούν οι Ευρωπαίοι? Τα πρώτα μηνύματα είναι αρνητικά, αλλά το πράγμα δεν έχει κρυθεί ακόμα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μια επικαιρότητα που είναι γεμάτη από θέματα. Πολλές φορές τα θέματα αυτά μας αγριεύουν, μας ανησυχούν, μας θυμώνουν ή μας στενοχωρούν. Είναι πάντοτε όμως θέματα ενδιαφέροντα. Θα τα διεξέλθουμε απόψε με 4 καλούς φίλους. Στάθης Πανταζής, γνωστός δικηγόρος Αθηνών, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, διακεκριμένος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Ευχαριστώ κύριε Αρβανιτόπουλο για την παρουσία σας. Ευχαριστώ κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα. Νίκος Μαρκάτος, πρώην πρίτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, παραμένει ακαδημαϊκός καθηγητής, είναι όμως και επισκέπτης καθηγητής, από ό,τι μαθαίνω, στο μακρινό Τέξας. Είναι έτσι, φίλε κύριε Μαρκάτε? Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα και θέσατε τα θέματα πάρα πολύ καλά. Με το καλό. Και Νίκος και Χάρης Οικονομόπουλος, με συγχωρείτε. Γνωστός δικηγόρος Αθηνών, πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Επιμελητηρίου, ο οποίος θα μας φωτίσει και περισσότερο, θα μας διαφωτίσει περισσότερο για τις εξελίξεις που βρίσκονται επί θύρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί όπου φαίνεται πως η κυρία Τερέζα Μέη θα είναι η επόμενη πρωθυπουργός και η οποία θα πάρει στις γυναικείες πλάτες της το μεγάλο βάρος, το ιστορικό βάρος της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό βράδυ, κύριε Οικονομόπουλε. Έχετε να μας πείτε, φαντάζομαι, ενδιαφέροντα πράγματα, κυρίως για τις επιπτώσεις και στα θέματα της οικονομίας. Βέβαια, επειδή ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πολύ και έχετε διατυπώσει και προφορικά αλλά και γραπτά τις απόψεις σας και για τα συνταγματικά θέματα, θα σας ρωτήσω και εκεί ορισμένα πράγματα για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Λοιπόν, κύριε Πανταζή, τι πάει να κάνει η κυβέρνηση? Ήδη επισύρει η κυβέρνηση τις κατηγορίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι μόνο. Ότι πάει να δημιουργήσει νέα διαπλοκή με το θέμα των καναλιών. Και ότι πάει να ελέγξει την τηλεόραση και γενικότερα τα μίντια. Αληθεύει αυτό, τι λέτε εσείς? Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καταρχήν, η διαπλοκή ξέραμε από πού προκύπτει, από πού ερχόταν. Από πού? Τώρα το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Ξέρετε η διαπλοκή πως είδαμε κανάλια τα οποία είχαν πάρει τεράστια δάνεια, τα οποία έφτασαν στο σημείο να μην πληρώνουν τους εργαζόμενους σήμερα. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε διάφορες άλλες διασυνδέσεις που έγιναν τα προηγούμενα 5 χρόνια. Γιατί δηλαδή ξέρετε... τώρα θα σταματήσει η διαπλοκή? Όχι, αλλά εγώ σας είπα τι γινότανε. Εγώ δεν σας είπα αν θα σταματήσει ή όχι. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι ναι, μεν το λέει αυτό η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μας έχει δώσει να καταλάβουμε πώς θα δημιουργηθεί νέα διαπλοκή από τη στιγμή που έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι εμείς πάμε να βάλουμε μία τάξη στο λεγόμενο τηλεοπτικό πεδίο. Πάμε να διαμορφώσουμε κάποιες συνθήκες δημοκρατίας ό,τι αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί ξέρετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι απλά μια τηλεόραση η οποία μεταδίδει κάποια προγράμματα. Διαμορφώνει την κοινή γνώμη, περνάει και πολλές φορές διαμορφώνει και πολιτικά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν πρέπει όλοι να υπάγονται σε ένα κώδικα διοντολογίας που να υπηρετεί τη δημοκρατία και να υπηρετεί και την πληροφόρηση. Αυτό λοιπόν πάει να κάνει η κυβέρνηση και όλα τα υπόλοιπα ότι πάει να διαμορφώσει η διαπλοκή. Ξέρετε, η διαπλοκή διαμορφώνεται όχι όταν πληρώνεις, όταν δεν πληρώνεις. Και η κυβέρνηση λοιπόν αυτό το οποίο πάει να κάνει τώρα είναι ότι απαιτεί, και δικαίως κατά τη γνώμη μου το απαιτεί, όσοι έχουν ένα μέσο από το οποίο κερδίζουν, να πληρώσουν αυτό το οποίο πρέπει να πληρώσουν, όπως πληρώνουν όλοι οι Έλληνες επιχειρηματίες. Πρέπει να πληρώνουν, πρέπει να πληρώνουν. Και εγώ θα παραδεχτώ ότι υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα σε εκκρεμότητα τα τελευταία χρόνια που θα έπρεπε να έχουν διευθετηθεί. Σωστό αυτό. Αλλά
Εδώ έχουμε εν λειτουργία περίπου 7-8 κανάλια. Οι άδειες θα είναι 4. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι θα κλείσουν. Και επιπλέον, από πού και ως πού σε μια ελεύθερη οικονομία, όπου το ρίσκο πρέπει να το παίρνει ο ιδιώτης επιχειρηματίας, έρχεται η κυβέρνηση να λέει πώς τα σούπερ μάρκετ είναι βιώσιμα στο λεκανοπέδιο Αττικής, για παράδειγμα, έτσι δεν είναι? Πόσα καφενεία είναι βιώσιμα στο Δήμο Περιστερίου, στα όρια του Δήμου Περιστερίου, είναι τρίτος, τέταρτος Δήμος στη χώρα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, η κυβέρνηση έπρεπε να έχει ανοίξει το παιχνίδι, συμφωνώ, να πει κύριοι θα βάλετε τα λεφτά σας, όποιος έχει θα τα βάλει, όποιος δεν έχει να μείνει απ' έξω, όποιος βάζει τα λεφτά, 5, 6, 7, 20, βάλτε κύριοι λεφτά και ανοίξτε. Αν μετά από λίγο κλείσετε, κακό του κεφαλιού σας. Όπως αυτός που ανοίγει σούπερ μάρκετ παίρνει το ρίσκο και δεν έρχεται η κυβέρνηση να του πει ότι στα όρια του Δήμου Ταύρου, επειδή είναι μικρός Δήμος, εδώ που βρισκόμαστε με το κόντρα, μπορούν να αντέξουν μόνο 3 σούπερ μάρκετ. Του λέει, θες κύριε Παναγιωτόπουλο, άνοιξε και εσύ το δικό σου μαγαζί. Τώρα, αν δεν πας καλά, δεν είσαι ανταγωνιστικός, δεν έχεις καλές τιμές και κλείσεις, δικό σου πρόβλημα, θα πέσεις έξω. Αυτό σημαίνει ελεύθερη οικονομία. Γιατί λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση να μιλήσει για 4 άδειες? Να το αφήσει ελεύθερο, όποιος έχει λεφτά, να πληρώσει παράβολα, να βάλει τα λεφτά του και όποιος αντέξει. Εντάξει, σε πρώτη φάση γίνεται με 4 άδειες, αλλά παρόλα αυτά. Προσέξτε, εννοείται, όποιος αντέξει με τα λεφτά που θα βάλει, με τους εργαζομένους στους οποίους θα επενδύσει, με τα μηχανήματα που θα βάλει και επιπλέον ακολουθώντας κατά γράμμα το νόμο. Όχι άναρχο τοπίο, όχι ασίδωτο, σωστό. Αλλά γιατί να πάρει το ρίσκο η κυβέρνηση και να μην το πάρει ο ιδιώτης επιχειρηματίας? Και να τελειώνουμε. 7, 8, 10, 15 άδειες. Σε πρώτη φάση έχει γίνει αυτό με τις 4 άδειες, όπως πολύ σωστά λέτε. Αλλά παρόλα αυτά η κυβέρνηση έχει πει ότι στη συνέχεια, εφόσον τα πράγματα θα βελτιωθούν, δεν σημαίνει ότι μένουμε σε κλισέ και σε περιορισμό 4 αδειών. Όχι, δηλαδή επιμένει είναι η κυβέρνηση 4. Αυτό έχει. Εσείς έχετε πληροφορήσει ότι μπορεί να ανοίξει το παιχνίδι? Το παιχνίδι αυτό στην παρούσα φάση δεν έχω πληροφορήσει ότι μπορεί να ανοίξει. Αυτό έχει οριστεί εξ αρχής από την κυβέρνηση. Αλλά εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι δεν θα μείνει στατικό αυτό ό,τι αφορά τη χορήγηση αδειών και στο μέλλον. Υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει, για πείτε το μου αυτό, γιατί είναι. Ναι, υπάρχει θέλει ερμηνεία. Υπάρχει, ας το πούμε, μια βούληση και από τη μεριά της κυβέρνησης ότι αν κάποια στιγμή το τηλεοπτικό πεδίο σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση γίνει πιο θετικό, να δοθούν και περισσότερες άδειες. Αν δηλαδή μεγαλώσει η διαφημιστική πίτα. Αν μεγαλώσει η διαφημιστική πίτα. Για την ώρα λέτε 4. Για την ώρα αυτό έχει ορίσει. Και πού θα χωρέσουν οι 7 που έχουν υποβάλει τα. Εντάξει τώρα, οι 7 που θα χωρέσουν. Κάποιοι θα κλείσουν δηλαδή. Αυτό δεν το θα κλείσει κανάλια εκεί. Αυτό δεν το ξέρουμε αν θα κλείσουν κανάλια τώρα. Αφήστε να δούμε. Αφήστε να δούμε πώς θα λειτουργεί. Αφήστε να δούμε τελικά ποιοι θα πάρουν άδεια και θα δούμε ποιοι θα κλείσουν ή όχι. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Αρβανιτόπουλε, τι γίνεται, εσείς ανησυχείτε από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας? Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση πάει να οργανώσει νέα διαπλοκή όπως την κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα της αντιπολιτεύσης? Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ δεν κατανοώ με ένα βασικά πράγματα. Καταρχήν, γιατί ένα θέμα όπως αυτό της αδειοδότησης των τηλεοπτικών καναλιών, το οποίο θα μπορούσε να συγκεντρώσει τη συνένεση όλου του πολιτικού κόσμου, γιατί είχαν πλέον οριμάσει οι συνθήκες. Γιατί εγώ δέχομαι και δεχόμαστε όλοι, νομίζω, ότι υπήρχε η ανάγκη οριοθέτηση των πραγμάτων, υπήρχε η ανάγκη ενός νοικοκυρέματος, υπήρχε η ανάγκη αυτό το τοπίο πλέον να ρυθμιστεί. Υπήρχε λοιπόν η δυνατότητα διαμόρφωσης μιας ευρείας συνένεσης. Και αυτό το οποίο δεν κατανοώ είναι γιατί η κυβέρνηση έχασε αυτή τη δυνατότητα. Και σήμερα κατηγορείται από όλους για τους χειρισμούς της. Ήταν από απλή αδυναμία, από απλή ανικανότητα? Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι λόγω σχεδιασμού. Και το λέω αυτό για δηλαδή επιχειρεί να στήσει μια νέα διαπλοκή. Θα σας πω. Καταρχήν, γιατί 4 οι άδειες? Ποιος το καθορίζει αυτό? Πού είναι, γιατί 4 και όχι 3 ή όχι 6 για παράδειγμα? Ναι. Ποιος το καθορίζει αυτό? Σε μια ευνομούμενη πολιτεία η πολιτεία θέτει τους κανόνες και μετά η αγορά αποφασίζει. Ο κ. Πανταζής μίλησε για βιωσιμότητα και η κυβέρνηση αυτό λέει. Ότι κρίνει ότι με βάση το μέγεθος της διαφημιστικής αγοράς στην Ελλάδα, βιώσιμα μπορεί να είναι 4 κανάλια. Όπως προείπατε, μπορεί να υπάρξουν επιχειρηματίες οι οποίοι να θέλουν. Αλλά εγώ λέω το ρίσκο στην ελεύθερη οικονομία το παίρνει ο επιχειρηματίας. Να πάρουν και το ρίσκο, γιατί αυτό αποκλείεται. Το πρώτο είναι αυτό. Αλλά επίσης και οι χειρισμοί, όπως έγιναν και η μέθοδος της αδειοδότησης, η οποία έφυγε από το ΣΥΡΟΥ και έχει πάει κυρίως στον Υπουργό, Υπουργό Επικρατείας,
μας κάνει να πιστεύουμε ότι η μέθοδος της αδειοδότησης δεν θα είναι διαφανής. Ότι δηλαδή δεν θα ακολουθηθούν αυτοί οι όροι και οι κανόνες που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Συνεπώς, ξαναλέω ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να υπάρξει μια ευρεία συνένεση στη ρύθμιση του τοπίου και νομίζω ότι αυτό το οποίο θα συμβεί γύρει ήδη πάρα πολλά ερωτηματικά, ήδη έχουν υπάρξει προσφυγές. Γίνεται τώρα και οι προσθήκη αρχίζουν σιγά σιγά να μιλούν για περισσότερες άδειες. Πώς προκύπτει αυτό? Από τις πιέσεις? Γιατί προκύπτει αυτό? Από κακό υπολογισμό? Προκύπτει γιατί ανακαλύψαμε κάποιους συμμετέρους επιπλέον? Πώς προκύπτει δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η διαρροή, ότι ξαφνικά θα αυξηθούν οι αδειοδοτήσεις και από 4 μπορούμε να περάσουμε σε 5 και 6? Μάλιστα. Οι χειρισμοί λοιπόν είναι άθλοι και νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στον τομέα της ενημέρωσης. Μάλιστα. Κύριε Μαρκάτη. Ναι, εγώ θα σας πω ότι επειδή λείπω και κάποιους μήνες. Αποτοξινωθήκατε στο Τέξας, ναι, εκεί, αυτοξινωθήκατε, ναι. Κατάπληκτος, παρακολουθώ, ειλικρινά. Αλλά από ό,τι βλέπετε, από την Κυριακή γίνεται Τέξας εδώ, ε. Ναι, κοιτάξτε, κατάπληκτος, ειλικρινά, παρακολουθώ το πολιτικό προσωπικό, μετά τα όσα έχει υποστεί η χώρα, να εξακολουθεί να έχει τις ίδιες συνήθειες και πρακτικές που οδήγησαν τη χώρα στην ηθική, στην πολιτική και στην οικονομική εξουθένωση. Το λέω αυτό διότι τώρα για τις άδειες που λέτε η κυβέρνηση καλώς κάνει και τις ξαναξεκινάει. Διότι σαν παράλληλο παράδειγμα θα σας πω ότι ο Μαρινόπουλος πριν μερικά χρόνια είχε ζημιά 88 εκατομμύρια και έδινε 44 εκατομμύρια στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Θα ζητήσει κανείς ποτέ αυτά τα χρήματα όταν για 500 ευρώ χάνει το σπίτι του άλλος ο φτωχός? Εδώ όμως σε αυτή τη χώρα μιλάμε μονίμως για δευτερεύοντα θέματα. Εγώ ειλικρινά, κύριε Παναγιώτοπουλε, σας διαβεβαιώ και σας παρακαλώ να με καλέσετε αφού δοθούν οι άδειες. Οι άδειες δεν θα είναι 4, θα είναι παραπάνω. Έτσι πιστεύω. Πρόβλεψη, λοιπόν, θα είναι παραπάνω. Είναι μία πρόβλεψη. Λοιπόν, επομένως, ένα το κρατούμε. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό λοιπόν, λέγοντας όμως ότι πραγματικά το τοπίο ήθελε ξεκαθάρισμα. Σωστό. Και πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση αυτό θα και το ξεκινάει. Προσέξτε όμως τώρα. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει φτώχεια. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις κλείνουν. Αυτή τη στιγμή η ιδιωτική περιουσία της Ελλάδος έχει δημευθεί μέσα από τα capital controls. Η δημόσια περιουσία και μέσα έχει από την υπερφορολόγηση. Και από την υπερφορολόγηση. Έτσι, μπράβο. Και με τι ασχολούμαστε? Το Plan B του Βαρουφάκη. Εάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται από το λαό. Η απλή αναλογική και σοβαρά ίσως ζητήματα, αλλά όταν τα παιδιά μας ξενιτεύονται στο εξωτερικό και εμείς ασχολούμεθα με το Plan B του Βαρουφάκη, λέω στην κυβέρνηση να προσέξει το Plan B του λαού που θα τους σαρώσει. Διότι ειλικρινά δεν μπορώ να κατανοήσω τι γίνεται. Από το Τέξας μου ήρθατε αντικυβερνητικός. Όχι, δεν ήρθα αντικυβερνητικός. Εγώ στήριξα την κυβέρνηση και θέλω να τη στηρίξω. Είναι μια άλλη, ή πίστευα ότι είναι μια άλλη νοοτροπία και θα χαρώ πολύ να δω επιτέλους αξιόλογους ανθρώπους. Διότι όταν βλέπω 8.216 διορισμούς, εκ των οποίων ικανοί είναι μόνο οι 16, αντιλαμβάνεστε ότι ανησυχώ. Πάμε τώρα λίγο σε αυτή την ντεμή απλή αναλογική, επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε μετά. Όχι, πριν έρθουμε. Όχι. Θέλω να κλείσουμε. Έχω κάνει μια μελέτη το πρώτο μέρος. Ναι, θέλω να κλείσουμε το πρώτο μέρος, ναι, με το θέμα των καναλιών. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι μια θετική ενέργεια. Ο πόλεμος που ξεκίνησε την Κυριακή, πώς προλάβατε να διαβάσετε? Όχι, τι πράγμα. Κυριακάτικες εφημερίδες. Γιατί πράγμα, για τα κανάλια. Όπου έχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Για τα κανάλια. Για τα κανάλια. Κοιτάξτε, ναι, δεν ενδιαφέρομαι για τα κανάλια, διότι πραγματικά η διαπλοκή των καναλιών ήταν σε τέτοιο βαθμό που αυτή τη στιγμή αξίζει όλο το θέμα να το ξαναδούμε από μια μηδενική αρχή. Και από τώρα αυτή η κυβέρνηση κάνει καλά. Θα κάνει επειδή τη δική της διαπλοκή. Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε. Εκεί περιμένω, γι' αυτό σας είπα, ελπίζω ότι το πολιτικό προσωπικό έχει καταλάβει κάτι και δεν θα ακολουθήσει τις ίδιες συνήθειες με το παρελθόν. Σαφής. Αυτό ελπίζω. Σαφής. Και φαντάζομαι ότι κανάλια οι άδειες θα είναι 6 και όχι 4 καταρχήν. Μάλιστα. Κύριε Οικονομόπουλο, τι λέτε εσείς με το θέμα των καναλιών? Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχήν αυτό τον πόλεμο τον οποίο αναφέρετε και ο οποίος φέρεται να ξεκινάει τώρα, εγώ τον έχω ξεκινήσει από το 2002 απέναντι στον τότε πανίσχυρο εκδότη του Βήματος. Ήμουν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει κατάσχεση προσωπικούς λογαριασμούς για κάποια δημοσιεύματα του Βήματος. Να θυμίσω ότι διατελέσατε για ένα διάστημα εκδότης της εφημερίδας Ελευθεροτυπίας. Βεβαίως, θα φτάσουμε και εκεί. Ευχαριστώ που το θυμίζετε. Τότε, αν θυμάμαι καλά, ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, κατηγορείται για ανάρμοσες σχέσεις με τον τότε εκπρόσωπο τύπου. Ανέλαβα την υπεράσπιση του κ. Πιλιοτόπουλου. Κερδίσαμε. Επιχείρησαν να με οκδομήσουν. Αντέδρασα. Αυτός ο πόλεμος. Θυμήστε το, αυτή είσαι στο δικηγόρος του κυρίου Άρη Πιλιοτόπουλου, έτσι. Ναι. Αυτός ο πόλεμος. Και αντιμετωπίσατε όλο αυτό τον οριμαγδό των δημοσιευμάτων, των υβριστικών και καταδικάσατε αρκετούς στη δικαιοσύνη τότε, αν δεν απατώμε, έτσι, ναι, δεν είναι?
Ήταν με αστικές αγωγές ή με ποινική διαδικασία? Ήταν με αστικές αγωγές. Αστικές αγωγές. Τις κερδίσατε όλες σχεδόν? Όλες. Όλες σχεδόν. Όλες. Έχω κερδίσει όλες τις αγωγές στη ζωή μου, πάντως αυτές τις κέρδισα. Η πράξη αδειοδότησης είναι μια πράξη συνέπειας από την κυβέρνηση. Οφείλω νομίζω να το αναγνωρίσουμε. Ήταν στη βασική της πολιτική ατζέντα από την αρχή. Ήδη από το 2009-2010, όταν κινείται η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τη Siemens, ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία έθετε ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, ο τότε συνασπισμός και μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η αδειοδότηση των καναλιών. Άρα είναι μια πράξη συνέπειας. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Επειδή έχω περάσει από τα μέσα, έχω βάλει χρήματα, έχω χάσει δικά μου χρήματα. Το ζήτημα είναι εξυγίνηση ενημέρωσης. Κατά πόσο λοιπόν θα τεθούν κανόνες του παιχνιδιού έχει σημασία σχετικά και με το αποτέλεσμα που αυτό θα πετύχουν. Νομίζω ότι υπάρχουν επιτυχίες και αποτυχίες. Η συνέπεια της κυβέρνησης να ανοίξει το θέμα της αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών, νομίζω ότι πλήττεται από το γεγονός ότι τίθονται, για παράδειγμα, κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων. Ένας επιχειρηματίας αναλαμβάνει το δικό του κόστος. Ίσως θα ήταν πολύ πιο σημαντικό από το να δούμε πόσα χρήματα έχει να επενδύσει κανείς στα μέσα ενημέρωσης, ναι, η κυβέρνηση να ελέγξει ποιο είναι το επιχειρηματικό σχέδιο και αν δικαιολογείται. Αν σε ορίζοντα 5, 10, 20 χρόνων, αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια πιθανότητα, αν μη τι άλλο, να μην χάσει τα λεφτά του. Αυτή είναι η βασική ένδειξη, γιατί και ο Αλ Καπόνε μπορεί να έχει πάρα πολλά χρήματα. Αλλά πάντως δεν νομίζω ότι θα λέτε ήταν η πλειοδοσία σε χρηματική προσφορά. Συνομιλητής. Δεν μπορεί να είναι το βασικό κριτήριο. Βεβαίως. Και δεν υπενήσωμε ότι κάποιος από τους ετούντες είναι Αλ Καπόνε. Αλλά θέλω να πω ότι τα χρήματα τα οποία αφιερώνει κανείς σε μια ζημιογόνα δραστηριότητα είναι το αποτέλεσμα, είναι ο λόγος μάλλον, που τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα, τα οποία ήταν κερδοφόρα για πάρα πολλά χρόνια, φτάσαν να χάνουν χρήματα. Και επειδή αναφερθήκατε στην Ελευθεροτυπία και την Τεγόπουλο, να σας θυμίσω ότι η Χ. Καπατεγόπουλος το 2006 είχε χρηματιστηριακή αξία 300 εκατομμύρια ευρώ. Να σας θυμίσω ότι ήταν η εταιρεία που είχε τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και τις λιγότερες υποχρεώσεις το 2011, το Δεκέμβριο, όταν έκλεισε από επαναλαμβανόμενες απεργίες. Είχε 46 εκατομμύρια υποχρεώσεις και σημαντικότατες αξίες πάγια περιουσιακά στοιχεία. Και ήταν η πρώτη εταιρεία στην οποία κόψαν οι τράπεζες τα δάνεια. Άρα, τι θέλω να πω. Είναι σημαντική η οικονομική δυνατότητα οποιοδήποτε επιχειρηματία και οποιασδήποτε επιχείρηση. Ακόμα όμως πιο σημαντική είναι η βιωσιμότητά της. Γιατί ναι, το κράτος θα θέσει τους κανόνες του παιχνιδιού. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσει να τους ελέγξει. Άρα, αν αυτή η πράξη συνέπειας, όπως πιστεύω, της κυβέρνησης να θέσει το ζήτημα της αδειοδότησης, δεν συνοδευτεί από λογικά μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν ότι στη συνέχεια αυτής της δραστηριότητας οι κανόνες θα τηρούνται και δεν θα αρχίσουν τα νέα deals, τότε θα είναι μια τρύπα στο νερό. Μάλιστα. Μακάρι. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και μετά θα μπούμε στα πιο βαθιά νερά. Και νομίζω ότι ήδη έχουμε αρχίσει και φεύγουμε από την επιφάνεια και πάμε πιο μέσα. Άρα, το φως φεύγει και ο ορίζοντας σκοτεινιάζει, ο θαλάσσιος. Πάμε σε λίγο.